Καλημέρα κύριε Ξανάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές. Για πείτε μου λοιπόν, ποιες είναι οι δικές σας πρώτες έτσι παρατηρήσεις επί της εκλογικής βραδιάς? Να πούμε καταρχήν ότι ήταν μια νίκη πολύ καθαρή, πολύ ηχηρή της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μια πολύ ηχηρή ήττα για τον για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν και τα δύο την αναλυτική τους αξία, αλλά ταυτόχρονα ήταν και οι εκλογές όπου, από τις οποίες μπορούμε να βγάλουμε πολλαπλά συμπεράσματα, ότι ήταν εκλογές απλής αναλογικής. Ναι. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει, ήταν μια χαμένη ευκαιρία νομίζω για τη χώρα να υπάρξει μια προγραμματική σύγκληση, να υπάρξει μια νέα κουλτούρα στην λογική των πολιτικών συνεργασιών που έχει ανάγκη η χώρα και για τις οποίες συζητάμε πολλά χρόνια, αλλά ποτέ δεν τα καταφέραμε να έχουμε μια αποτελεσματική συνεργατική κυβέρνηση τώρα, η οποία δεν θα καταρρεύσει πάρα πολύ σύντομα και στη συνέχεια δεν θα τις φορτωθούν και όλα τα δεινά της χώρας, αλλά και το μήνυμα των Ελλήνων πολιτών ότι επιθυμούν συγκεκριμένα πράγματα, επιθυμούν την σταθερότητα την οποία δίνει η μια μονοκομματική κυβέρνηση, δηλαδή πήγε στη λογική ο ελληνικός λαός του να δώσει ισχυρή πλειοψηφία στον πρώτο για να έχει κυβερνησιμότητα η χώρα την επόμενη μέρα. Και αυτό έχει τις εξηγήσεις του. Έχει και το κομμάτι το οποίο αφορά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η οποία παίρνει διάφορες μορφές από το 2009 μέχρι σήμερα, η οποία κλιμακώνεται έτσι και με τις πληθωριστικές τάσεις, και βεβαίως το πολύ ρευστό περιβάλλον και το διεθνές στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με την σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά και με την γείτονα χώρα η οποία θα συνεχίσει με τον κύριο Ερντογάν από ό,τι φαίνεται, μάλιστα ενισχυμένο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πολιτικές του επιδιώκτης απέναντι στη χώρα μας και τις αναθεωρητικές του βλέψεις, οι οποίες βεβαίως είναι δομικές στο τουρκικό πολιτικό σύστημα. Άρα και άλλο αποτέλεσμα να έχουμε την επόμενη Κυριακή, δηλαδή μεγάλη ανατροπή, να εκλεγεί ο κύριος Κυριζάργου, δεν περιμένουμε κάτι λιγότερο από αυτό το οποίο περιμένουμε και τον κύριο Ερντογάν. Άρα αυτοί είναι παράγοντες που οδήγησαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου κεντρώου χώρου να μετακινηθεί και να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως όχι στο βαθμό στον οποίο περιμέναμε όλοι, νομίζω κανένας δεν μπορούσε να ή δεν είχε προβλέψει τέτοιες διαφορές. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ έχω πια την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, ο συνάδελφος κ. Παπαδάκης συμφώνησε πάντως, ότι είτε 25 Ιουνίου είτε 2-3 Ιουλίου κυβέρνηση δεν χρειάζεται να ψάχνουμε, είναι σαφές ότι θα έχουμε και ποια θα είναι. Αυτό που αναζητείτε είναι ποια αντιπολίτευση και τι μορφή θα πάρει αυτή. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Συμφωνώ και θα προσέθετα όμως ότι τα ποσοστά που θα δούμε στις 25 Ιουνίου, ναι, δεν ξέρω αν είναι εφικτό να γίνει και νωρίτερα, γιατί νομίζω ότι η κυβέρνηση υπάρχει. Δεν θα τη δούμε τότε. Υπάρχει τώρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό το οποίο θα ήθελα να δω εγώ είναι οι μεταβολές στα ποσοστά, διότι αυτό το οποίο συνέβη χθες το βράδυ είναι κάτι το οποίο έχει ενεργοποιήσει τάσεις, να το πω έτσι. Τάσεις εντός των κομμάτων, αλλά και τάσεις στην ίδια την κοινωνία, διότι ήταν ένα αποτέλεσμα αναπάντεχο. Και είναι βέβαιο ότι θα έχει, και θα το δούμε αυτό προφανώς και στην αποτίμηση που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι βέβαιο ότι θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον θα διαμορφώσει το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και κατ' επέκταση θα ήθελα να δω αν τα ποσοστά θα διαφοροποιηθούν την επόμενη Κυριακή, που θα δώσει και μια αίσθηση balances. Δηλαδή, εάν έχει μια τόσο ενισχυμένη πλειοψηφία ο κύριος Μητσοτάκης,
τα περιθώρια ουσιαστικής αντιπολίτευσης μειώνονται. Αυτό φαντάζομαι ότι θα το αντιληφθεί ο ελληνικός λαός και ενδεχομένως να λειτουργήσει διαφορετικά τις επόμενες εκλογές. Το βλέπω αυτό γιατί οι πρώτες συζητήσεις με τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το πώς κινούνται και οι δύο χώροι και ο μεγάλος χώρος της αριστεράς, ο ευρύτερος χώρος της αριστεράς, αλλά και στον χώρο της κυβέρνησης, βλέπουν μία εξέλιξη και εντός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εντός του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, ο οποίος νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι βρίσκεται σε ένα σταυρό δρόμο μετά από αποτέλεσμα. Και θα ήθελα να ακούσω πώς θα αντιδράσει. Θα ήθελα να δω πώς θα αντιδράσει. Προλαβαίνει. Ένα ερώτημα, κύριε Ξενάκη. Ο Πρωθυπουργός που είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εκλογικά είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, στην ουσία με την κίνηση να επιταχύνει, δεν μπορείς να το κάνει και διαφορετικά, την εκλογική διαδικασία, αναδιαμορφώνει όλο το πολιτικό σκηνικό. Και σε αυτό έχετε συμφωνήσει. Προλαβαίνει μέσα 3,5 εβδομάδες να κάνει αυτοκριτική, να αναταχθεί, να προτείνει πρόγραμμα, να βγάλει πρόσωπα και να πείσει. Προλαβαίνει σε 3,5 εβδομάδες? Δεν προλαβαίνει. Προφανώς. Είναι πάρα πολύ μικρός ο πολιτικός χρόνος. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι είναι πλέον υπαρξιακό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ να δώσει απαντήσεις ουσιαστικές, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα του ελληνικού λαού του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ξεκάθαρο. Πρέπει αυτός ο χώρος να αποκτήσει μια σοβαρή αντιπολιτευτική στρατηγική, η οποία θα έχει πρόγραμμα και δεν θα είναι στηριγμένη μόνο σε επικοινωνιακές επιθέσεις, οι οποίες δεν απέδωσαν. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και μια αλλαγή στον τρόπο που σκέφτεται το εκλογικό σώμα. Δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω τον όρο συντηρητικοποίηση, αλλά υπάρχουν αρκετά σημάδια, όπως για παράδειγμα η μη εκλογή πάρα πολλών από τους θηλιαστέρες. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή νομίζω ότι ίσως έχουμε μια στροφή του εκλογικού σώματος σε πιο ουσιαστικά πρόσωπα της πολιτικής και σε πρόσωπα που μπορούν να φέρουν ουσία στην πολιτική, παρά σε ανθρώπους οι οποίοι απλά τους γνωρίζουν μέσω των τηλεοπτικών μέσων ή κάπως αλλιώς. Και οι οποίοι δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση και συμβουλή στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση της πολιτικής στη χώρα μας. Αυτό για μένα είναι ένα από τα θετικά αυτής της εκλογικής αναμέτρησης και η οποία πιστεύω ότι αξίζει και θα αναλυθεί νομίζω μέσα στις επόμενες ημέρες σε βάθος από τους συναδέλφους μου, γιατί έχουμε μια τεράστια αλλαγή στον χάρτη της χώρας. Να σας πω... βεβαίως, έτσι. Και αυτό είναι, ναι, βεβαίως. Αλλά η εξήγηση των αποτελεσμάτων με τη θεωρία, με ό,τι χωράει αυτό, τη συντηρητικοποίηση της χώρας, μήπως δεν ευσταθεί? Γιατί οι έρευνες και οι αναλύσεις, ακόμη και οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις, δείχνουν άλλα πράγματα στα κοινωνικά ρεύματα. Θέλω να πω, μήπως γίνεται ένα βολικό άλοθη, τα φορτώνουμε στους ψηφοφόρους και στην επιλογή τους να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, που καταλαμβάνει και το χώρο του τεχνητά δημιουργημένου αλλά υπαρκτού στην αίσθηση κέντρου. Θέλω να πω, μήπως αλλού είναι το θέμα τελικώς? Νομίζω ότι το εξέφρασα λίγο διαφορετικά, ότι δεν είμαι σίγουρος αν μιλάμε πραγματικά για συντηρητικοποίηση χώρας, γι' αυτό δεν είμαι βέβαιος, αλλά είναι το βασικό επιχείρημα το οποίο ακούμε τις τελευταίες ώρες μετά βεβαίως στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εγώ μιλάω για μια ορίμανση, κύριε Σαχίνη, όχι για συντηρητικοποίηση. Αυτή είναι νομίζω από τη δική μου οπτική μια εξήγηση για το γιατί επέλεξαν τη σταθερότητα μέσα σε ένα πλαίσιο διαχρονικής κρίσης στο οποίο βιώνει ο Έλληνας, γιατί επέλεξε τη σταθερότητα και όχι τα σενάρια διαφόρων ειδών κυβερνήσεων, ειδικού σκοπού και τα λοιπά που ακούστηκαν σε αυτή την περίοδο, και βεβαίως τα διάφορα σενάρια
ανατροπή κηρύξης, άλλα νομίσματα, επιστροφή στην λογική των capital controls, κάτι το οποίο βεβαίως το αξιοποίησε πάρα πολύ καλά σε επικοινωνιακό επίπεδο η Νέα Δημοκρατία, όπου σε αυτό το επίπεδο ήταν κατά κράτος, και σε αυτό μάλλον το επίπεδο ήταν κατά κράτος η νίκη που πέτυχε απέναντι τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από την άλλη πλευρά είναι αξιοσημείωτη και η άνοδος του ΠΑΣΟΚ, παρά τις διαφορετικές προβλέψεις κατάφερε να εισπράξει, νομίζω, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά την απογοήτευση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, των ψηφοφόρων που το 2019 είχαν νωρίτερα, είχαν μετακινηθεί από το χώρο του ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ, να απογοητεύσουν, και δυστυχώς για το ΣΥΡΙΖΑ αυτοί οι ψηφοφόροι να μετακινηθούν προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτού κατατέθηκε σωστές μονάδες, 220.000 νομίζω ψήφους, είναι ένα μεγάλο ποσό, ενώ αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε περίπου 670.000 σταυρούς ψήφους. Ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε πολύ μεγάλες εκροές από το ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και αυτό είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο, διότι θα ανέμενε κανένας ότι οι μετακινήσεις θα γινόταν στους διπλανούς πολιτικούς χώρους, δηλαδή μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Αν εξαιρέσει... Αυτό δείχνει και μια τάση του εκλογικού σώματος. Ναι, ναι, σωστά το λέτε εσείς. Και με εξαίρεση Φωτεινή για το ΠΑΣΟΚ την Κρήτη, όπου είναι ισοϊψή και σε δύο νομούς, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, έχει περκεράσει το ΣΥΡΙΖΑ, έχει περάσει τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Χανιά παραμένει εμφατικά δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά τα λέω για όσους έσπευδαν να λένε για τον Πολακισμό και τον Πολάκη. Ο Πολάκης κράτησε πολύ ψηλά τις ψήφους του, αλλά κράτησε η δική του δυναμική και χαμηλά το ΠΑΣΟΚ στα Χανιά. Αντίθετα, Λασίθι και Ρέθυμνο, το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και στο Ηράκλειο είναι οριακά τρίτο. Αυτό όμως συμβαίνει στην Κρήτη, κύριε Ξενάκη, διότι πανελλαδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αττική, το Λεκανοπέδιο, τρίτη δύναμη το ΚΚΕ, να το σημειώσουμε αυτό, και περιφερειακά ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε κάποιες δεύτερες θέσεις, το ΠΑΣΟΚ, αλλά τις περισσότερες στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το ερώτημα εδώ είναι, υπάρχει μια ιδιομορφία, πιστεύετε, στην Κρήτη? Ναι, παραδοσιακά έχουμε μια ιδιομορφία, η οποία όμως φαίνεται ότι μεταβάλλεται. Νομίζω το γεγονός καταρχήν ότι για πρώτη φορά πέρασε μπροστά η Νέα Δημοκρατία, ναι, και άλλες φορές είχε σχηματίσει ισχυρές κυβερνήσεις η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα ποσοστά δεν τα είχε πιάσει ποτέ στην Κρήτη και κυρίως στο Ηράκλειο. Γιατί νομίζω ότι το Ηράκλειο είναι το μεγάλο κάστρο, να το πω έτσι, της προοδευτικής λογικής. Ενώ αν θυμάστε και στις προηγούμενες εκλογές ήταν οριακά το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Συμφωνώ με την παρατήρηση σας για τα Χανιά, ενώ οριακά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ το 2019, στις εκλογές του 2019. Οπότε με την λογική της γενικότερης ανάταξης των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ πέρασε μπροστά σε αυτούς τους δύο νομούς. Στα Χανιά όμως, συμφωνώ με την παρατήρηση σας για τον κύριο Πολάκη, ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό συσπήρωσε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε τεράστια διαφορά από τον δεύτερο, έτσι, τον κύριο Σταθάκη. Μάλιστα. Και μάλιστα με θέσεις που η υπόλοιπη Ελλάδα λέει ότι είναι οξύτατες κτλ. Είχε όμως, αν θέλετε, μια πιο καθαρή, να το πω έτσι, γραμμή που δεν είναι η πλειοψηφική στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το απέδωσε. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Είναι αυτή η γραμμή. Και για να πάμε και στο καυτό Ηράκλειο, γιατί εδώ είναι και το μεγαλύτερο μέρος του νησιού και ήταν και η μεγάλη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα απογοήτευσε πάρα πολύ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το περίμεναν οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εξέλιξη. Δεν τη διάβαζαν στις περιοδίες τους. Θεώρησαν σε μεγάλο βαθμό ότι η Βουδή εκλογική είναι υπέρ τους. Ότι είναι υπέρ τους. Ναι, ότι ήταν υπέρ τους. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν. Αλλά και ταυτόχρονα δεν υπήρχε και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ τόση αισιοδοξία.
Υπήρχε μια εικόνα ότι είναι πολύ ισχυρό το ψηφοδέλτιο. Καλά, υπήρχαν, όχι, να είμαστε αντικειμενικοί. Υπήρχαν στελέχοι του Πασόκ ή κόσμος που κινείται πριν το Πασόκ που έλεγε 20-22 θα χτυπήσουμε στο Ηράκλειο και τους κοιτάγανε σαν εξωγήινους. Αυτοί δικαιώθηκαν πλήρως. Ναι, δικαιώθηκαν στο βαθμό όμως στον οποίο δεν είχαν διαβάσει την δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αυτό ήταν ένα ποσοστό. Μόνο το αυτό ή έπαιξαν. Να υπολογίζουν ναι. την τεράστια αύξηση του ποσοστού. Μάλιστα. Της Νέας σωστό Πάτε, αυτό. Αλλά και στο Ηράκλειο. Και ιδίως στην Κρήτη, όλοι που πήρε την ναι. πρωτιά η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, το γεγονός ότι το Πασόκ εξακολουθούσε να διατηρεί παρά την πρωτοκαθεδρία του ΣΥΡΙΖΑ εκλογικά μέχρι το 19, γιατί τώρα αυτό άλλα, μεταβάλλεται το 23, σοβαρούς θύλακες μηχανισμών στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, θεωρείτε ότι δεν έπαιξε ρόλο? Έπαιξε. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά κύριε Σαχίνη, κακά τα ψέματα. Αυτό το οποίο έπαιξε το πιο καθοριστικό ρόλο είναι η ευρύτερη πανελλήνια τάξη των δύο κομμάτων, αλλά και τα ποιοτικά ή αν θέλετε ποιοτικότερα ψηφοδέλτια τα οποία κατέθεσαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στον Ηράκλειο. Κοιτάξτε τώρα, ναι, στο Ηράκλειο η Νέα Δημοκρατία, το είπαμε πριν από λίγο, πήρε παραπάνω 12.500 ψηφοδέλτια. Το ΠΑΣΟΚ πήρε παραπάνω 19.000 ψηφοδέλτια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 34.000 ψηφοδέλτια. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε ψηφοκέντρο στάση από το ΣΥΡΙΖΑ προς όλες τις κατευθύνσεις. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Όχι μόνο προς το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία. Αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό προς τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο. Και νομίζω ότι μπορεί να εξηγηθεί με το κεντροδεξιό άνοιγμα που έκανε στο ψηφοδέλτιο της Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο. Αυτό νομίζω είναι εμφανές. Όπως επίσης και το εξαιρετικό ψηφοδέλτιο με πολύ δυνατά ονόματα για όσους γνωρίζουν την εκλογική πιάτσα, να το πω έτσι, τα οποία απέδωσε αυτό. Απέδωσε. Γιατί είναι και ο τρόπος που ψηφίζουμε και αυτό είναι που μας κάνει λίγο ιδιαίτερους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας το χρεώνει, να το πω έτσι, το εισαγωγικό και η υπόλοιπη Ελλάδα. Η τεράστια σημασία η οποία έχει ο τρόπος με τον οποίο είναι οι εκλογές και η λογική την οποία ψηφίζουν οι κριτικοί. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Ανίβας, στην Εύβοια να δείτε τι έγινε, στην Εύβοια που κάει και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε έναν. Και ο ένας είναι ο Κεδίκογλου που πήγε από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Άλλος φίλος εδώ μου γράφει: ο κόσμος ψήφισε Κυριάκο, χάσαν όλοι οι άλλοι. Η Σοφία λέει: το πιο σοκαριστικό στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι έχασε τόσο πολύ, αλλά η ποιότητα αυτών που του έμειναν. Στη Θεσσαλονίκη εξέλιξαν παρουσιάστρια πρωινών της προηγούμενης δεκαετίας, ενώ φαίνεται ότι δεν είχαν ούτε ακουστά τον Γερό Τζιάφα. Επίσης το ΠΑΣΟΚ στο εσωτερικό του, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης έχει εκπλήξεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα νέο πρόσωπο είναι η πρώτη σε σταυρούς προτίμηση στο Ηράκλειο, είναι η κυρία Βατσινά. Δεν είναι τα ονόματα φαβορί που ακούγονταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό λέει κάτι. Και νομίζω ότι λέει και ποιοτικά, μας δίνει και ποιοτικά στοιχεία για τα επιμέρους φέουδα, να το πω έτσι. Θέλει ανανέωση και ο κόσμος. Θέλει ανάγνωση. Υπάρχει ανάγνωση. Και νομίζω ότι συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αποχώρηση από το ψηφοδέλτιο του μέχρι πρότινος μοναδικού πόλου του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά στο Ηράκλειο, του Βασίλη του Κέρογλου. Άρα άνοιξε το παιχνίδι και η βάση που ψήφισε ΠΑΣΟΚ θεωρείται ότι κατέθεσε και ένα αίτημα ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού. Νομίζω και έστειλε και ένα μήνυμα, νομίζω, και στο πρόεδρο. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε. Είπαμε, κυβέρνηση έχουμε. Αναζητούμε τι είδους και τι μορφή αντιπολίτευση θα έχουμε. Για να μην είμαι όμως άδικος, έχουμε μία εντυπωσιακή, γιατί είπατε εντυπωσιακή άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Από το 8,9 έχει πάει στο 11,4. Μα και η άνοδος του ΚΚΕ δεν είναι μικρή. Όχι.
Έτσι. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη, θα έλεγα αυτό. Ναι. Και μήπως λέει κάτι για τον αντιπολιτευτικό λόγο από εδώ και στο εξής, στη χώρα. Νομίζω γιατί ότι... συγγνώμη κύριε Ξενάκη, θέλω να το πω αυτό. Το ΚΚΕ δεν στέκεται μόνο στην αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή και κυρίως δεν είναι εκεί η αντιπολίτευσή του. Λέει κάτι αυτό. Νομίζω πως είναι πολύ τρόπο να εξηγήσουμε το ποσοστό. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πούμε ότι έχει εισπράξει ένα κομμάτι των δυσαρεστημένων, κάτι το οποίο είχε τύχει να το κάνει μέχρι σήμερα, μέχρι τις περσινές εκλογές. Δηλαδή δεν γινόταν εύκολα πόλος της ψήφου διαμαρτυρίας. Η οποία όμως αυτή τη φορά, η ψήφου διαμαρτυρίας, η οποία δεν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσει την ψήφο διαμαρτυρίας, διασκορπίστηκε. Και διασκορπίστηκε ίσως στο κόμμα στο οποίο παραδοσιακά αποτελεί την φωνή και την, αν θέλετε, τη σταθερή αξία, να το πω έτσι, της αριστερής αντιπολίτευσης. Διότι το αφήγημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι τεμή αριστεροί, έχουν μία γιαλαντζή αριστερή προσέγγιση και εμείς είμαστε το αυθεντικό. Αυτό νομίζω το συνέβη και με το ποσοστό το οποίο πήρε η Νέα Δημοκρατία. Εάν οι υπόλοιποι πάνω κάτω, γιατί αυτή είναι η λογική πολλών ψηφοφόρων οι οποίοι μετακινούνται μεταξύ των κομμάτων και οι οποίοι θα θέλανε μια μεγάλη αλλαγή, μια ριζική αλλαγή, είναι ότι μετακινούμαστε σε αυτόν τον οποίο μας προσφέρει τη λογική μιας ουσιαστικής ρήξης η οποία μπορεί και να είναι αφικτή. Τα βήματα του κυρίου Βαρουφάκη δεν έδωσαν αυτή την προοπτική. Έτσι μπορώ να εξηγήσω το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο τρόπο. Δεν άλλαξε κάτι και ο πρόεδρος του άλλαξε, ούτε ουσιαστικά άλλαξε κάτι στα επιχειρήματα τα οποία έβαλε στο τραπέζι αυτές τις εκλογές. Μου λένε εδώ ένα σχόλιο αν μπορεί να κάνει ο κύριος Ξενάκης και για το πρωτοεμφανιζόμενο ουσιαστικά με παρένθεση στην πανδημία, το κόμμα Νίκη του κυρίου Νατσιού, το οποίο έφτασε πιο ωριακά ακόμη και από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου για είσοδο στη Βουλή. Και επίσης έχει μια εξήγηση τελικά με σύστημα απλής αναλογικής πεντακομματική Βουλή, αντί για περισσότερα λιγότερα. Νομίζω ότι αντανακλά το φόβο του που είχε ο Έλληνας, το φόβο ο οποίος διαμορφώθηκε στην κοινή γνώμη για πολύ μεγάλη περίοδο ακυβερνησίας. Και γι' αυτό και υπήρξε μια συγκέντρωση στους μεγάλους και κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, η οποία προέβαλε τη σταθερότητα ή και την κυβερνησιμότητα της χώρας πιο καθαρά από όλους αυτή την προεκλογική περίοδο. Ταυτόχρονα όμως υπήρξε και μια περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση εκείνων του κομματιού, μάλλον του εθνικού σώματος, το οποίο επιθυμεί τη ρήξη. Το οποίο οι ελπίδες κατέρευσαν μετά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αποδείχθηκε ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συστημικό κόμμα, το οποίο το πρόβλημά του σε αυτές τις εκλογές ήταν ότι δεν παρουσίασε ένα συστημικό πρόγραμμα. Να πείσει τον κεντρό χώρο ότι έχει μια σοβαρή πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς εξαιρετικής ρευστότητας. Και γι' αυτό οι ψηφοφόροι νομίζω ότι έφυγαν προς άλλες κατευθύνσεις. Τώρα για το κόμμα της Νίκης δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο, δεν το έχω μελετήσει σε βάθος, αλλά νομίζω ότι η απλή αναλογική προσέφερε αυτή την ευκαιρία. Το είδαμε αυτό και προηγουμένως όταν εφαρμόστηκε και στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό, να έχουμε πολλά κόμματα τα οποία έρχονται να μπουν στο παιχνίδι με διαφορετικά αιτήματα. Το ακούω το επιχείρημα, γιατί είναι ένας συγκεκριμένος χώρος αυτός με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Επίσης η κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω να σας πω ότι θεωρούσα ότι μπορεί και να τα καταφέρει. Δηλαδή ήταν πολύ δυναμική τάση της δημοσκοπικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
και απομένει να δούμε, γιατί όλα αυτά είναι κομμάτια ενός ευρύτερου αριστερού χώρου, ο οποίος παραμένει κατακαιρματισμένος στη χώρα μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη συζήτηση μετά από αυτές, μετά από τα αποτελέσματα τα χθεσινά, των χθεσινών εκλογών, πώς θα επαναδιοργανωθεί ο χώρος από τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και κυρίως πώς θα υπάρξει ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα σε δύο πόλους πολιτικούς, των οποίων οι διαφορές είναι ελάχιστες. Και μιλώ για το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπου η προγραμματική όσμωση ήταν πολύ ουσιαστική, αλλά που δεν επικοινωνήθηκε. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας σε αυτή την ανασύνθεση, το πολιτικό σεισμό που έχει προκαλέσει η καταφανής εκλογική επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, πώς σκέφτεστε ότι μπορεί να κινηθεί ένας παντοδύναμος πρωθυπουργός και παντοδύναμος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πλέον, Ναι, και αυτό είναι ένα από τα θέματα των πρώτων συζητήσεων, γιατί αναμένουμε όλοι ότι αυτό έχει επιπτώσεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως και στον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί από εδώ και μετά, με μια ισχυρή πλειοψηφία ο κύριος Μητσοτάκης, και ο οποίος, όπως προανήγγειλε χθες το βράδυ, θα προχωρήσει με πυγμή και τόλμη στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει κατά νου, προκειμένου να κάνει τη χώρα περισσότερο αποτελεσματική. Με τον τρόπο του. Με τον τρόπο τον οποίο μας έχει δείξει μέχρι σήμερα, ο οποίος θα σας έλεγα ότι είχε αποτελέσματα θετικά, είχε και αθετικά. Πάντα υπάρχει, βεβαίως υπάρχουν δύο πλευρές στο κάθε νόμισμα, αλλά αυτό το ζύγι στα μάτια του ελληνικού λαού εχθές το βράδυ αποτυπώθηκε ως θετικό. Οπότε νομίζω ότι παίρνοντας αυτή την εντολή θα προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει προαναγγείλει και στο πρόγραμμά του, το οποίο, όπως σας είπα και νωρίτερα, ήταν αρκετά συγκροτημένο, με ατζέντα ξεκάθαρη, με κατευθύνσεις οι οποίες ακολουθούν τη λογική, την φιλελεύθερη λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό μπορούσε κάποιος να κάνει μια σύγκριση και να τη διαφοροποιήσει από τις θέσεις των υπόλοιπων, μάλλον των άλλων δύο συστημικών κομμάτων. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας προφανώς θα επικρατήσει, νομίζω, μια περίοδος ηρεμίας, διότι εάν τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά, η υπόθεση, το σκάνδαλο, όπως είπε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης των υποκλοπών, αυτή ήταν η συζήτηση πριν τις εκλογές, γιατί αυτό το αποτέλεσμα δεν το περίμεναν ούτε στη Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια είναι, θα άνοιγε με διαφορετικούς όρους. Θεωρώ ότι στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρξει μια απόλυτη κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη και της ομάδας του κυρίου Μητσοτάκη απέναντι σε τάσεις, να το πω έτσι, όπως του κυρίου Σαμαρά ή και του κυρίου Καραμαλή, του πρώην πρέσβου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα πρέπει να το δουν η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι, νομίζω, σε όλους γνωστό ότι στους μεγάλους αυτούς πολιτικούς χώρους και ειδικά όταν υπάρχουν ανοίγματα όπως το επιτυχημένο άνοιγμα το οποίο έκανε ο κ. Μητσοτάκη προς τον κεντρό χώρο, ενσωματώνοντας μεγάλο κομμάτι του εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, μπορεί να δημιουργήσει διάφορες δυναμικές. Αυτά απομένει να τα δούμε. Όπως θα λέω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, δεν έχουμε την μαγική σφαίρα. Τα σενάρια βλέπουμε και αξιολογούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Ξενάκη για αυτή την πρώτη έτσι ψυχρά αποτίμηση με απόσταση ωρών, και ενώ οδεύουμε στην ανάθεση της πρώτης εντολής από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που παρέλαβε και επισήμως το αποτέλεσμα από τον Πρόεδρο της Βουλής γύρω στις 12.30 στο μεγάλο νικητή των εκλογών, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη,
Και θα δούμε τώρα πόσο γρήγορα θα πάμε στις διαδικασίες για τις δεύτερες εκλογές με ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, για την ακρίβεια με ένα σύστημα bonus στον πρώτο. Καλημέρα κύριε Ξενάκη, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Σαχίνη.